Σερενγκέτι, όταν η φύση βασιλεύει. Σερενγκέτι, το εθνικό πάρκο της Τανζανίας. Εκεί που τα ζώα κυκλοφορούν ελεύθερα και με ασφάλεια σε απέραντες εκτάσεις. Σερενγκέτι, λες και είναι ένας κόσμος τόσος διαφορετικός. Εκεί που η φύση κυριαρχεί. Εκεί που η φύση βασιλεύει. Και είναι το παν. Ελάτε μαζί μας με την ΕΤ2 στο Σερενγκέτι. Ελάτε να γνωρίσουμε τα ζώα του. Να δούμε τη φύση όταν βασιλεύει. Κυριακή στις 5 το απόγευμα από την ΕΤ2. Σε είδα Λίμνος. Η απελευθέρωση της Λίμνου. Η Λίμνος. Ένα νησί σκλαβωμένο επί 4,5 αιώνες. Έπρεπε να ελευθερωθεί. Να γίνει προκεχωρημένη βάσης. 8 Οκτωβρίου 1912. Μεσάνυχτα. Η Λίμνος ελευθερώνεται. Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 1990. 6:30 το απόγευμα. ΕΤ2. Ένα ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στην απελευθέρωση της Λίμνου. Ντοκουμέντο. Κείμενα. Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου. Σκηνοθεσία Παναγιώτης Κωνσταντίνου. Η απελευθέρωση της Λίμνου. Ένα ντοκιμαντέρ που γράφει ιστορία. Δευτέρα 6:30 το απόγευμα από το δεύτερο κανάλι. Ο ανθρωπισμός στην ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση. Ένα κομμάτι της πραγματικής Ελλάδας. Ποίηση. Ένα κομμάτι ανθρωπισμού. Ο ανθρωπισμός στην ελληνική λογοτεχνία. Ντοκιμαντέρ της ΕΤ2. Τη Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 7:30 το απόγευμα. Γιώργος Εφέρης, Κωνσταντίνος Καβάφης, Στρατής Τσίρκας. Τρεις σημαντικοί λογοτέχνες, τρεις στιγμές του ανθρωπισμού. Τρία ταξίδια σε κόσμους μαγικούς γεμάτους ποίηση και ουσία. Ο ανθρωπισμός στην ελληνική λογοτεχνία. Την Δευτέρα, την Τετάρτη και την Παρασκευή στις 7:30 το απόγευμα, λες και είναι ένας κόσμος τόσος διαφορετικός. Εκεί που η φύση κυριαρχεί. Εκεί που η φύση βασιλεύει. Και είναι το παν. Ελάτε μαζί μας με την ΕΤ2 στο Σερενγκέτι. Ελάτε να γνωρίσουμε τα ζώα του. Να δούμε τη φύση όταν βασιλεύει. Κυριακή στις 5 το απόγευμα από την ΕΤ2. Σε είδα Λίμνος. Η απελευθέρωση της Λίμνου. Η Λίμνος. Ένα νησί σκλαβωμένο επί 4,5 αιώνες. Έπρεπε να ελευθερωθεί. Να γίνει προκεχωρημένη βάσης. 8 Οκτωβρίου 1912. Μεσάνυχτα. Η Λίμνος ελευθερώνεται. Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 1990. 6:30 το απόγευμα. ΕΤ2. Ένα ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στην απελευθέρωση της Λίμνου. Ντοκουμέντο. Φώκια. Μονάχους μονάχους. Ή φώκια μοναχός. Η μεσογειακή φώκια, ένα είδος που εξαφανίζεται και που την ευθύνη γι' αυτό έχει ο άνθρωπος. Η μεσογειακή φώκια, μια εξαιρετική σειρά ντοκιμαντέρ από τον Γιώργο Κολόζη. Μια γνωριμία με τη φώκια μοναχό που χάνεται. Μια αφορμή για να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε πόσο κακό κάνει ο άνθρωπος στη φύση. Η μεσογειακή φώκια, δείτε την, γνωρίστε την, προβληματιστείτε. 5η, 6:20 το απόγευμα από την ΕΤ2.